όπως γνωρίζω, βρισκόμαστε στο λιμάνι της Καλύμνου. Είναι το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έρχεται και ο Δήμος της Καλύμνου με την αντιδήμαρχο την κυρία Κουτούζη τους υποδέχεται με πολύ ωραία καλύπτικα εδέσματα. Δίπλα μας είναι και η ξαναργός, η κυρία Νίκη Σταυλάκη. Τα είπα πολύ σωστά, πάρα πολύ ωραία. Πάμε με την αντιδήμαρχο τουρισμού. Καλημέρα σας. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε κοντά μας το πρώτο κρουαζιερόπλοιο και ανοίγει έτσι με καλούς ιονούς η τουριστική σεζόν για το 2024. Ελπίζουμε να έχουμε εβδομαδιαία κάλυψη με το κρουαζιερόπλοιο και να έχουμε μια καλή και αγαστή συνεννόηση και συνεργασία. Πάρα πολύ ωραία και τους υποδεχόμαστε με τα καλύμνικα εδέσματα. Τους καλοδεχόμαστε με ανάμα, καλύμνικο κρασί, με τα παξιμαδάκια αυτά τα φταζημένια και του γλυκάνισου που είναι χορηγία από τον κύριο Τάλια και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ από την κυρία Τάλια, τη Μαρία Τάλια που είναι πάντοτε κοντά μας. Έχουμε ελίτσες, έχουμε κρασάκι καλύμνικο όπως είπαμε, έχουμε ελληνικό τυρί και όλα πάνε καλά. Και όλα πάνε καλά, δεν λέτε τίποτα. Πάμε και στην ξαναγό μας, που είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υποδοχή. Όλο το νησί και εσάς προσωπικά, τι έκπληξη ωραία είναι αυτή εδώ το πρωί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ερχόμαστε και πάλι. Ερχόμαστε κάθε χρόνο που ανοίγουμε τη σεζόν. Ναι. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Η αυθεντικότητα και η φιλοξενία, αυτό που νιώθουμε κάθε χρόνο στην Κάλυμνο και πάμε πραγματικά σε πολλά νησιά, είναι ασύγκριτη. Είμαστε πολύ συγκινημένοι που είμαστε πάλι εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από ό,τι φαίνεται και οι τουρίστες, τους αρέσει το νησί μας. Από πού είναι όλοι? Είναι από την Αμερική οι επιβάτες. Βλέπουν κάτι τελείως διαφορετικό εδώ. Τους κάνει πάντα φοβερή εντύπωση. Το καλύτερο είναι ότι δεν ξέρουν καν τι να περιμένουν, δεν ξέρουν την Κάλυμνο και μετά στο τέλος γίνεται πάντα ένα από τα αγαπημένα τους νησιά. Πόσοι είναι οι επιβάτες? Είναι 45. Και θα έρχεστε συχνά στην Κάλυμνο? Ναι, θα ερχόμαστε όλο το καλοκαίρι με αυτό το κρουαζιερόπλοιο και ανυπομονούμε. Είναι από τα αγαπημένα μας νησιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, να περάσετε πολύ όμορφα. Πάμε και στον κύριο Καπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Εμείς ασχολούμαστε με το χερσαίο κομμάτι του προγράμματος. Είμαστε από το 2012 στην εταιρεία αυτή. Θυμάστε πολύ καλά τη δύσκολη είχαμε τα πρώτα χρόνια. Η εταιρεία αγάπησε τον προορισμό. Ο προορισμός είναι επί τις επιλογές του μεγέθους αυτού. Κουραζιερόπλου και είναι ποιοτικός και με τους ξεναγούς και με το κομμάτι των εγκρομών κάνουμε πάντα καλά, βγάζουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ειδικά μου σε φαινάκι από αυτό το διαφορετικό. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Και αρέσει στους τουρίστες και έρχονται. Πολύ ωραία, θα τους πάτε και πάνω στον Άγιο Σάββα. Ναι, αμέ, βέβαια. Θα πάμε να απολαύσουμε τη φανταστική θέα. Πολύ ωραία, λοιπόν, σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Hello. Welcome. Κυρία Τεζάρη, ελάτε. Καλημέρα. Μας ήρθανε οι τουρίστες, Ήρθανε. Μπράβο. Ωραία, και τους εδώ και είναι και πολύ ωραία η μέρα. Και εσείς με τα λεωφορεία σας θα τους μεταφέρετε? Ναι, θα κάνουμε ένα γύρο του νησιού, θα πάνε στον Άγιο Σάββα, θα πάνε στο Καλύμνικο σπίτι, θα πάνε μέχρι το Καστέλι. Α, θα τους πάτε μέχρι το Καστέλι, βέβαια, θα δουν αυτή την ομορφιά την προστινή. Ναι. Α, τέλεια, γι' αυτό τους αρέσει πολύ. Είναι και μια πολύ όμορφη μέρα σήμερα. Ναι. Με πόσα λεωφορεία θα τους πάτε? Με δύο. Είναι 45 άτομα περίπου. Περίπου, ναι. Ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, ευχόμαστε να έρχονται πιο σύντομα. Γεια σας. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη κρουαζιέρα, το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που έρχεται στο νησί μας. Χαιρόμαστε πολύ. Ευτυχώς που ο καιρός είναι θαυμάσιος και τους κάνει πολύ ωραία μέρα. Οι ίδιοι είναι ενθουσιασμένοι. Ο Δήμος τους περίμενε με ένα ωραίο πρωινό καλύμνικο, με όλα αυτά τα εδέσματα τα καλύμνικα. Οπότε καταλαβαίνετε, ήταν μια έκπληξη ευχάριστη για αυτούς. Το είπε και η ξαναγός, ότι δεν ξέρουμε τι θα μας περιμένει, αλλά μας περιμένουν πολύ ωραία πράγματα. Αυτά λοιπόν. Πάμε να βρούμε. Ναι. Πάμε να βρούμε. Θέλω να βρω εδώ. Εδώ. Not whispering yet. Need to whisper. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι αυτοί οι Αμερικανοί είναι μιας κάποιες ηλικίες που προτιμούν αυτές τις κρουαζιέρες. Και όπως είπες πιο πριν, Μπέτη, είναι ότι ο καιρός είναι καταπληκτικός. Άρα οι εμπειρίες που θα αποκτήσουν θα είναι τέλειες. Από την τέλειες, καλύτερο, έτσι ναι. Και βλέπουμε την οργάνωση.
αλλά Hello. Καλημέρα σας. Και ήθελα να στο πω στα αγγλικά. Where are you from? I am from Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι ο ρόλος σας εδώ? Ναι, ξεναγός. Είχαμε μιλήσει και πέρσι. Α, μπράβο. Το πρώτο ταξίδι που είχαμε έρθει. Λοιπόν, έχετε αλλάξει προς το καλύτερο. Είστε πολύ όμορφοι. Πολύ πιο όμορφοι από πέρσι. Γι' αυτό δεν σας γνωρίσαμε. Γι' αυτό με αρέσει να έρχομαι σε αυτό το νησί. Είστε δύο ξαναγοί? Είμαστε δύο. Έχουμε δύο γκρουπάκια μαζί μας. Μικρό κρουαζιερόπλοιο, όπως βλέπετε. Μια χαρά είναι. 50 άτομα σύνολο από 25. Πολύ ωραία. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε ξανά στο νησί. Μπράβο, χαιρόμαστε και εμείς. Είμαστε χαρούμενοι που σας υποδεχόμαστε και να ευχηθούμε να έρχεστε συχνά. Πραγματικά και για εμάς είναι μεγάλη επιλογή που μπορούμε να φέρουμε και κόσμο σε αυτό το νησί που είναι τόσο αυθεντικό. Μπορούν να ζήσουν μια πραγματική ελληνική εμπειρία. Όταν φύγουν από την Κάλυμνο, τι σας λένε? Δεν λένονται. Γιατί ερχόμαστε από πολύ τουριστικά νησιά και έρχονται εδώ πέρα και βρίσκουν μια ηρεμία. Βρίσκουν κάτι πάρα πολύ αυθεντικό. Οπότε φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Hello. Λοιπόν, αυτό... Hello. Where are you from? The United States. Boston, Massachusetts. Lovely country. Yes, thank you, but not as pretty as yours. We have many relatives yes. in New Jersey. Oh, great. Yes. And now I see that American women are beautiful. Wow. Yes. Like you. Oh, and you. Thank you. Κύριε Τεζάρη, ελάτε. Ελάτε. Γελάνε και τα μουστάκια σας, ε! Λοιπόν, κύριε Τεζάρη, έτοιμοι. Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Είσαστε έτοιμοι για ξενάγηση. Ναι, κάνα δεκάδο ξεκινάμε. Ήρθε σήμερα το πρώτο Πέρας Γερόπουλος. Σε 3-4 μέρες θα έρθει και το δεύτερο. Θα έχουμε από 25-28 αφήξεις φέτος. Πολύ ωραία. Καλά άρχισε η σεζόν. Για μας άρχισε η σεζόν. Για την Κάλυμνο άρχισε η σεζόν. Οι ξαναγίνες λένε ότι είναι ενθουσιασμένοι οι άνθρωποι. Τους προσέχουμε. Κάνουμε τα πάντα και έχουμε 3 χρόνια τώρα. Επί την ευκαιρία να πω ότι ο Δήμος προς τιμή του έφτιαξε ένα ωραίο μπουφέ με τοπικά προϊόντα. Να τον ευχαριστώ τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο, την κυρία Πόπη Κουτούζη, η οποία το παλεύει τώρα 2-3 μέρες για να γίνει αυτό. Όλα καλά θα πάμε. Ο κόσμος είναι χαρούμενος. Ενθουσιασμένος. Χαρούμενος ο κόσμος, χαρούμενος και εμείς. Και εμείς, εννοείται. Οπότε η σεζόν άρχισε ωραία. Να είμαστε προσεκτικοί. Το σταυρό μας να κάνουμε και να προσέχουμε, βεβαίως. Σωστά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ευχαριστούμε.